Εκατοντάδες πολίτες, εκπρόσωποι φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων και άλλων οργανώσεων έδωσαν για μία ακόμη χρονιά δυναμικό παρόν, συμμετέχοντας στην ημέρα αγάπης του ΟΚΠΑΠΑ. Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μέσα από προσφορές πολιτών και φορέων για την ενίσχυση των σκοπών του κοινωνικού παντοπολίου. Σύσσωμη η Δημοτική Αρχή επίσης με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, δείγμα της αποδοχής του ΟΚΠΑΠΑ αλλά και συνειδητοποίησης του μεγέθους του προβλήματος, εκατοντάδων οικογενειών στην πόλη βρέθηκαν στην αίθουσα Βασίλειος Πυρσινέλλας και στο Πνευματικό Κέντρο, έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρη Πάνο για τις ανάγκες του παντοπολίου. Είναι μια δομή η οποία στηρίζεται στη δική σας βοήθεια, στη δική σας υποστήριξη, στη δική σας αλληλεγγύη. Και νομίζω ότι και αυτό που σήμερα έγινε για μια ακόμα φορά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δείχνει την δική σας ευαισθησία και τη δική σας αγάπη για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το κοινωνικό παντοπολείο έχει βοηθήσει αυτά τα χρόνια γύρω στις 2.500 οικογένειες. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια μέσα από τα οποία βρίσκουμε τους ωφελόμενους. Είναι γύρω στα 6.500 άτομα τα οποία έχουν βοηθηθεί αυτά τα χρόνια με τρόφιμα, με είδη πρώτης ανάγκης, με είδη καθαριότητας, με παιχνίδια, με ένδυση, υπόδηση. Είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα που, δόξα τω Θεώ, φύγαμε από τα μνημόνια και φαίνεται να ξεπερνάμε την δεκαετία αυτή η κρίση, οι ανάγκες της κοινωνίας είναι ακόμα μεγάλες. Η φορά στους συνανθρώπους μας δίνεται τόσο απλοϊκή. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό, γιατί το 21ο αιώνα η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα είναι ακόμα ζητούμενα. Έχουμε λοιπόν ευθύνη και πρέπει να αγωνιστούμε ενάντια σε αυτούς που οδηγούν τους λαούς στη φτώχεια, στην πείνα και στη μετανάστευση. Για να μπορέσουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο όπως τον ονειρευόμαστε και όπως τους αξίζει. Ακολούθησε η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη» από τη θεατρική ομάδα Αραφτανιτών, που πρόσφερε άφθονο γέλιο σε μια κατάμεστη αίθουσα. Στο καρακινητό, γιατί α! Εσύ γιατί μας άσχετε, αύριο με τον κυδεμόνα σου! Εσύ, ήρθε σαν κούρευτος πάλι! Δεν το πιστεύω! Ψυχία! Σκιασμός! Λοιπόν, δεν θέλω γέλη. Αν κάποιος πει την ώρα του μαθήματος, θα πάρει απουσία.